Μετά τους μίλησα, Κυριάκο, για τον θεσμό του προσωπικού εφόρου. Τους λέω, το σύστημα της εφορίας τέλειωσε. Από τα 100, το δημόσιο εισπράττει λιγότερα από τα μισά. Τα άλλα, απαβά. Τι προτείνω? Εφοριακή δίκη ορκωτών λογιστών, ορκισμένη, με ιδιώνυμον. Δηλαδή μέσα, δεν έχει έξω, δεν βγαίνεις ποτέ. Αναλαμβάνουν 100 φορολογουμένους ο καθένας. 100. Έτσι ο Πανόπουλος ξέρει. Όπως ξέρει ποιος είναι ο οικογενειακός γιατρός, όπως ξέρει ποιος είναι ο οδοντίατρός του, θα ξέρει αυτός είναι ο φοριακός μου. Ο φοριακός θα παρακολουθεί τα λογιστικά του καθενός φορολογούμενου, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 70 φυσικά πρόσωπα και 30 νομικά πρόσωπα, και ταυτοχρόνως μπορεί να παρακολουθεί και το well-being. Δεν δηλώνει ο Πανόπουλος τίποτα. Ναι, κύριε Πανόπουλε, δεν δηλώνει τίποτα, αλλά εδώ έχω πληροφορία 4 φορές το βράδυ είσαι στο Βασκόπουλο. Ναι, δεν δηλώνει τίποτα και έχει μια σακαράκα, αλλά ξαφνικά μου πας σαν Μόριτς. Αυτό το λεγόμενο well-being. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει την ευθύνη για 100 φορολογουμένους, τους οποίους παρακολουθεί, εμφανίζεται. Γεια σας, κύριε Βλόπουλε, είμαι ο φορολογικός σας ελεκτής. Ήρθα να πιω ένα καφέ. Ναι, τι πασαβιλιάκια δώσαμε χθες. Ναι, αυτό. Ωραία. Για. Θα ξανάρθω σε 15 μέρες, 20 μέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πηγές εξόδων και εσόδων θα βγουν. Αντιλαμβάνεστε. Αυτόματα. Και το κατάλαβαν. Θα υπερδιπλασιάσουμε τα έσοδα του κράτους. Δεν πάνε εφορίες. Πάνε πρώτη εφορία, β' εφορία, γ' εφορία. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα κεντρικό, ένα κεντρικό χώρο και ο καθένα χρεώνεται. Χρεώνεται. Βέβαια δεν του πει ένα εδώ, ένα στην Ιερά Πέτρα, ένα στην Καβάλα που να τρέξει. Χρεώνεται. Μία εφορία κατά περιφέρεια. Απλά πράγματα. Απλούστευση. Και πολλά τα έσοδα, πολλά λεφτά. Τώρα